Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Καραγιάννη, το γνωρίζετε, είμαι βέβαιο στο έργο, αλλά εδώ έχουμε μία περίπτωση στην οποία δεν ξέρω αν ευνοήθηκαν συμφέροντα ή όχι. Η ουσία είναι ότι το έργο έχει σταματήσει. Και δεν έχουμε καμία ένδειξη για το τι προτίθεστε εσείς να κάνετε, αν θα ζητήσετε από την περιφέρεια να το επαναπροκηρύξει, αν θα το πάρετε πάνω σας ή όχι. Εδώ πέρα αυτό που μας προβληματίζει πάρα πολύ είναι ότι ήταν μια εργολαβία σε εξέλιξη. Μιλάμε για το αντιπλημμυρικό έργο που αφορά Δήμους Νίκαιας, Ρέντι και Μοσχάτου Ταύρου. Ήταν μια εργολαβία σε εξέλιξη, στην οποία ο εργολάβος έκανε αίτηση διακοπής των εργασιών το 20 πλέον, ενώ έχει ξεκινήσει και δουλεύει από το 19, επί διοίκησης δούρου στην περιφέρεια. Έχει ξεκινήσει, έχει υπογράψει τη σύμβαση και υλοποιεί το έργο. Κάνει αίτηση διακοπής εργασιών, απορρίπτεται το αίτημά του και από την περιφέρεια και από το αρμόδιο συμβούλιο του Υπουργείου Υποδομών, επανέρχεται για αίτηση αναστολής της σύμβασης, καθυστερεί το Υπουργείο να απαντήσει και έρχεται ο κύριος Καραμαλής εκ των υστέρων να υιοθετήσει σχεδόν ως φωτοτυπία τους ισχυρισμούς του εργολάβου, να του δώσει τη δυνατότητα δηλαδή να μην καταστεί έκπτωτος, καθυστερεί να απαντήσει και του δίνει τη δυνατότητα να κάνει χρήση και των προθεσμιών πέρα από τις οποίες η εργολαβία κηρύσσεται τετελεσμένη και τελειωμένη ούτως ή άλλως. Άρα εδώ έχουμε μία περίπτωση στην οποία τη γνωρίζετε την περιοχή, είμαι βέβαιος. Όχι μόνο έχουμε το μεγάλο αντιπλημμυρικό το οποίο η περιφέρεια Αττικής το έχει παγώσει, που πάει από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μέχρι και τον Κηφισό, το μεγάλο κανάλι, με αποτέλεσμα να κοντεύουν να πνίγονται άνθρωποι και λεωφορεία να μετατρέπονται σε υποβρύχια. Έχουμε και αυτό το έργο το οποίο έχει παγώσει και επιτρέψτε μου κατά παρέκκληση, κυρία Πρόεδρε, πείτε μια κουβέντα για τις καθυστερήσεις στον Ε65 και το σταμάτημα των πληρωμών από το ΕΣΠΑ και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Όλος ο τεχνικός κόσμος αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε απόγνωση. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι το αντικείμενο της επίκαιρης ερώτησης, αλλά κύριε Υφυπουργέ, η επικαιρότητα τρέχει και υπάρχουν ζητήματα τα οποία πραγματικά είναι φλέγοντα. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε. Κύριε Υπουργέ, αυτό το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Παπά, καταρχάς να σε ευχηθώ χρόνια πολλά για την ονομαστική εορτή. Θα ήθελα με απόλυτη ειλικρίνεια, γιατί διαβάζοντας κάποιος το ύφος της ερώτησης που καταθέσετε ήταν πολύ διαφορετικό με τη σημερινή σου τοποθέτηση. Αλλά οφείλω να σας εξομολογηθώ ότι όταν ανέγνωσα το περιεχόμενο της ερώτησής σας αισθάνθηκα και απορία και προβληματισμό. Απορία γιατί είδα το όνομά σας πρώτο-πρώτο και όλοι αναγνωρίζουμε ότι ήταν κορυφαίος τέλεχος της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ που είχε τις τύχες της χώρας για τα προηγούμενα 5 χρόνια, καθώς και επειδή 32 βουλευτές υπέγραψαν κάτι που μου κάνει εντύπωση γιατί δεν γνώριζαν τα πραγματικά γεγονότα που αφορούν ως ένα πολύ μεγάλο βαθμό και τη δική σας κυβέρνηση και η οποία έχει την ευθύνη της χώρας τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και προβληματισμό για τη συμπεριφορά και τη λογική της αξιωματικής αντιπολίτευσης σχετικά με τα σημαντικά έργα υποδομών που σε κάθε περίπτωση και το αναγνωρίζουμε ότι και θα θέλαμε να πιστεύουμε ότι όλοι μαζί, όλοι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο θα πρέπει να θέλουν να υλοποιηθούν. Επ' της αρχής επιτρέψτε μου να κάνω 2 παρατηρήσεις. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια σύγχυση ό,τι αφορά τις διαδικασίες καθώς και τη σύνθεση του Συμβουλίου του Δημοσίων Έργων, όσο και εκείνες διαδικασίες που αφορούν τις συμβάσεις των δημοσίων έργων. Και το δεύτερο, σωστά το αναφέρατε, αλλά επιτρέψτε μου να το τονίσω, ότι το έργο υλοποιείται αποκλειστικά από την περιφέρεια Αττικής. Και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, όσο και ο Υπουργός ο Κώστας Καραμαλής, δεν είχε και ούτε έχει καμία εμπλοκή σε ό,τι αφορά την εκτέλεση ή τη διαχείριση του έργου. Τώρα, στο γραπτό κείμενο της ερώτησής σας αναφέρεστε σε μεθοδεύσεις από πλευράς Υπουργείου που οδήγησαν στη διακοπή εργασιών του έργου και τη διάλυση σύμβασης. Είναι, φαντάζομαι, προφανές και δεν το αποδίδω σε δόλο ότι εξαιτίας της εσφαλμένης πληροφόρησης που σας παρήχαν διαμορφώσατε μια εσφαλμένη αντίληψη για το τι έχει μεσολαβήσει και γιατί το έργο οδηγήθηκε σε αδυναμία εκτέλεση. 2 λόγια θα μου επιτρέψετε να σας πω μόνο για το ιστορικό του έργου και για να καταλάβουν όλοι μέσα αυτή την αίθουσα τι συζητάνε. Το έργο προκηρύχθηκε το 2018 από την Περιφέρεια Αττικής. Συμβασιοποιήθηκε το 2019 από την κυρία Δούρου λίγες μέρες πριν τις εκλογές. Αυτό σημαίνει, κύριε Παπά, επιτρέψτε μου να σας πω ότι η ορίμαση του έργου, η δημοπράτηση και η υπογραφή του έγινε όλη επί των ημερών της διοικήσεως Δούρου.
Και εδώ θα πρέπει να συνομολογήσουμε όλοι ότι πως όσο καλή διαχείριση και οποιοδήποτε και αν είναι, και αν στη διοίκηση και στην αναθέτουσα αρχή, οι εγγενείς και οι αδυναμίες, οι δομικές αδυναμίες που δεν φρόντισε να διευθετήσει η διοίκηση της κυρίας Δούρου πριν τη δημοπράτηση του έργου, δύσκολα ξεπερνιούνται και με μαθηματική ακρίβεια καταλήγουν στην αδυναμία ολοκλήρωση του έργου και δημιουργούν συνθήκες ώστε το ελληνικό δημόσιο να πληρώσει αποζημιώσεις. Κατά τη διάρκεια λοιπόν εκτέλεσης του έργου, κύριε Παπά, εμφανίστηκαν όλες οι ανωτέρω αστοχίες και παρουσιάστηκαν ιδιαίτερες δυσχέρειες και καθυστερήσεις στην υλοποίησή του που οφείλονταν σε, όχι μόνο σε ένα ζήτημα, αλλά σε πάρα πολλά. Επιτρέψτε μου, κυρία Πρόεδρε, ένα λεπτάκι ακόμη. Που οφείλονται σε θέματα απολωτριώσεων, σε μετατοπίσεις δικτύου ΟΚΟ, στην αρχαιολογία, αλλά κυρίως στις ελλείψεις ή παραλήψεις των μελετών με τις οποίες δημοπρατήθηκε το έργο. Αναφέρατε το ιστορικό και το έχετε και στην ερώτησή σας και νομίζω ότι δεν έχει ιδιαίτερη σημασία να το επαναλάβω. Εδώ μόνο σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω ότι όταν ο ανάδοχος άσκησε ένσταση κατά της απόφασης της Περιφέρειας Αττικής, αυτή ήρθε στο Συμβούλιο Δημοσίων Έργων. Εξετάστηκε και το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων θα πρέπει να το γνωρίσετε κι εσείς ότι είναι ένα συμβούλιο υψηλού κύρους και η απόφασή του οδηγήθηκε σε ισοψηφία. 4-4. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Υπουργός λοιπόν Υποδομών, ο κύριος Καραμαλής, στάθμισε τα αναφερόμενα στην γνωμοδότηση και εξέδωσε μια απόφαση υιοθετώντας, συντασσόμενος με την απόφαση του εκπροσώπου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, έχοντας πάντα έναν και μοναδικό γνώμονα. Το δημόσιο συμφέρον. Γιατί επιτρέψτε μου να σας πω ότι στα δημόσια έργα δεν πρέπει να κρύβουμε τα προβλήματα κάτω από το χαλί για να τα βρίσκει ο επόμενος. Γιατί είτε στη μία περίπτωση, κύριε Παπά, είτε στην άλλη, τις αποζημιώσεις θα τις πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος. Με τη μόνη διαφορά να έγκυται ότι στη μία περίπτωση θα οδηγούμασταν σε μακροχρόνιες δικαστικές διαμάχες και θα εμπόδιζαν το ενδιαφέρον και το δικό σας της αντιπλημμυρικής θωράκης περιοχής. Αν για εσάς αυτό αποτελεί αντικείμενο μορφής προς τον Υπουργό, για μας αποτελεί στρατηγική επιλογή. Είναι επιλογή ευθύνης και σοβαρότητας η απόδοση ευθυνών εκεί που ανήκουμε. Και όχι να πηγαίνουμε σε εύκολες καταδίκες που θα οδηγούσαν, και να είστε σίγουροι γι' αυτό, σε πολλαπλά βάρη για το δημόσιο στο μέλλον. Θα έπρεπε λοιπόν, κύριε Παπά, τα ερωτήματα που τίθεται προς εμάς, και είναι καλό που τα τίθεται για να δίνονται ξεκάθαρες απαντήσεις, να τα έχετε θέσει πρώτα στην κυρία Δήρου που ήταν Περιφερειάρχης Αττικής, να μας απαντήσει αν είχε ολοκληρωμένες μελέτες και τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις για να δημοπρατήσει το έργο ή και εκείνη είχε ασφαλμένη αντίληψη. Και αν είχε ολοκληρώσει και τις αναγκαίες απολωτριώσεις. Για να μην καταφρώμε όμως τον χρόνο σας, κυρία Πρόεδρε, για όλες τις υπόλοιπες απαντήσεις θα επανέλθω στη δευτερολογία μου. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Κύριε συνάδελφε, είχα το λόγο για 3 λεπτά. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι κάθε ένας που παρακολουθεί τα πολιτικά πράγματα δεν πρέπει να έχει εκπλαγεί από την απάντησή σας, κύριε Καραγιάννη. Φταίει η Δούρου. Η Δούρου δηλαδή σχεδίασε το έργο, ξεκίνησε η εργολαβία. Ο εργολάβος δεν προέβαλε καμία ένσταση όταν ξεκίνησε να το υλοποιεί και όταν ήρθατε εσείς και η διοίκηση Πατούλη, προφανώς είδε φως και μπήκε. Και καλά η Δούρου δεν το σχεδίασε καλά, εσείς ισχυρίζεστε. Δεν τα είχε δει αυτά ο εργολάβος. Ή μήπως η Δούρου είναι τόσο ικανή και έπεισε και το Συμβούλιο το αρμόδιο του Υπουργείου Υποδομών να απορρίψουν τις ενστάσεις σε πρώτο βαθμό. Για να έρθετε εσείς μετά, προσέξτε τι λέτε, κύριε Καραγιάννη, ο Υπουργός υιοθέτησε τις θέσεις της μειοψηφίας και έδωσε και τη δυνατότητα στον εργολάβο να περάσει ο καιρός, να παρέλθουν οι προθεσμίες και αυτοδίκαια να λυθεί η σύμβαση. Και ας πούμε λοιπόν ότι εμείς εδώ μπορούμε να κάτσουμε και να τσακωνόμαστε εσαΐ για το τι έγινε ή δεν έγινε. Θα μας πείτε τι προτίθεστε να κάνετε τώρα. Θα γίνει το έργο. Μη μας λέτε τώρα ότι είναι στρατηγική επιλογή αυτό που κάνετε. Κάνετε πράξεις οι οποίες σημαίνουν έγκαιρση αξιώσεων από τη μεριά του αναδόχου. Πληρώνει το δημόσιο. Δεν κατέπεσε η εγγυητική του κυρίου, ο οποίος θυμήθηκε ότι έχει ενστάσεις με τις μελέτες, με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, με τις απαλωτριώσεις. Δεν ξέρω. Ναι, αλλά αυτά απερίφθησαν και από τις υπηρεσίες της περιφέρειας και από το Υπουργείο, το αρμόδιο συμβούλιο, κύριε Καραγιάννη. Μην έρχεστε εδώ πέρα να αφομοιώνετε και να αναπαράγετε τα επιχειρήματά του, τα οποία τα απέρριψαν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Και επαναλαμβάνω, καλή την πίστη, εμείς είμαστε μια αντιπολίτευση επισπεύδουσα όσον αφορά τα δημόσια έργα. Θέλουμε να δούμε τα δημόσια έργα να γίνονται. Δόξα τω Θεώ, 5 δις απευθείας αναθέσεις έχετε δώσει ως κυβέρνηση. Δεν θα χαλάγαμε τον κόσμο εάν λαμβάνατε τα κατάλληλα μέτρα, ούτως ώστε αυτά τα κρίσιμα έργα
να προχωρήσουν και να υλοποιηθούν. Αντιθέτως, οι κάτοικοι της Νότιας Αθήνας κάνουν το σταυρό τους μην υπάρξει καινούργια νεροποντή. Εκεί λοιπόν θα ήθελα πάρα πολύ σαφείς απαντήσεις και σας παρακαλώ πάρα πολύ μην παραλείψετε. Μπορεί να μην είναι και αρμοδιότητα του δικού σας Υπουργείου. Το ζήτημα του ΕΣΠΑ όμως και του ΠΟΥΔΟΕ που έχουν σταματήσει απολύτως οι πληρωμές σε όλα τα έργα και έχουν λυθεί συμβάσεις ακριβώς επειδή δεν υπάρχουν οι προβλεπόμενες καταβολές. Και το μείζον ζήτημα του Ε65, μία κουβέντα θα περιμέναμε από εσάς, διότι οι νομοί και της Στερεάς Ελλάδας και της Θεσσαλίας περιμένουν με αγωνία να δουν αυτό το έργο να υλοποιείται. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ κύριε συνάδελφε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Κύριε Παπά, κύριε Πρόεδρε, είμαι βέβαιος ότι αν είχατε στη διάθεσή σας τα πλήρη στοιχεία του έργου, θα συμφωνήσατε με όσα ανέφερα στην πρωτολογία μου. Είναι αντιληπτό, φαντάζομαι, ότι από όλους ότι το έργο αυτό ανήκει στην Περιφέρεια Αττικής, το υλοποιεί η Περιφέρεια Αττικής και όχι του Υπουργείου Υποδομών. Θέλω όμως να συνορίσω και κάτι ακόμα που ίσως σας διαφεύγει και δεν το αναφέρετε, αλλά εμείς και η δική μας η δουλειά ως κυβέρνηση είμαστε εδώ για να σας το υπενθυμίσουμε. Στο συγκεκριμένο έργο εφαρμόζεται για πρώτη φορά πιλωτικά στην Ελλάδα το Σύμφωνο Ακεραιότητας με χρηματοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Σύμφωνο Ακεραιότητας αποτελεί μια συμφωνία υπογεγραμμένη μεταξύ της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος, της Αναθέτουσας Αρχής και των Οικονομικών Φορέων που υποβάλλουν προσφορά και τον διαγωνισμό. Με στόχο ένα και μοναδικό. Την ενίσχυση της διαφάνειας καθώς και την προώθηση της πρόσβασης στην πληροφορία. Κύριε Παπά, καλοπροαίρετα σας ρωτάω. Έχετε διαβάσει τις εκθέσεις του ανεξάρτητου παρατηρητή? Τις καταθέτω λοιπόν στα πρακτικά για να τις διαβάσετε και εσείς και οι συναδελφοί σας και μετά, αν θέλετε, μπορούμε να επανέλθουμε. Μου προκαλεί όμως ιδιαίτερη εντύπωση πως μια τόσο σημαντική πρωτοβουλία που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με έναν ανεξάρτητο θεσμό για την παρακολούθηση ενός σημαντικού έργου για την Νότια Αθήνα αποσιωπείται από μέρους σας. Παρόλο που παραθέτεται τόσα πολλά στοιχεία, τόσες λεπτομερείς αναφορές στο ιστορικό του έργο της ερώτησής σας. Εγώ δεν πιστεύω ότι το αγνοήσατε. Πιστεύω ότι δεν σας έδωσαν αυτό το στοιχείο. Αλλά επειδή το υποβάλλω στα πρακτικά, κύριε Παπά, παρακαλώ διαβάστε το. Και ό,τι λέει επιβεβαιώνει τη ρητορική και τη γνωμοδότηση που συντάχθηκε μαζί του ο Υπουργός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Γιατί ο Κώστας Καραμαλής συντάχθηκε με την άποψη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Και σας προτείνω σε όλους τους βουλευτές να το διαβάσουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα, κύριε Παπά. Δυστυχώς, σας εκθέτει. Φαντάζομαι περισσότερο αφορά τους συνεργάτες σας και όχι εσάς τον ίδιο, αλλά δεν μπορείτε σε αυτή την αίθουσα μέσα να κάνετε το άσπρο μαύρο. Στο Υπουργείο Υποδομών, επιτρέψτε μου να σας πω ότι μαζί με τον Κώστα Καραμαλή δεν σχεδιάζουμε έργα αφηρημένης τέχνης. Οριμάζουμε με συστηματική και μεθοδική δουλειά, με ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα, έργα πνοής που μεταβάλλουν όλο αυτό το περιβάλλον. Είναι ένα σημαντικό έργο αυτό που αναφέρατε. Και γι' αυτό είμαστε σε επαφή με την περιφέρεια για να δούμε πώς θα προχωρήσει όλο αυτό το έργο. Γιατί και η περιφέρεια αντιλήφθηκε πόσο ανώριμο ήταν όταν το δημοπράτησε. Θα χαθούν τα λεφτά. Η Περιφέρεια Αττικής μας ενημέρωσε πως το έργο δεν απεντάχθηκε και με πρόγραμμα γέφυρα θα ενταχθεί και στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Ξέρετε όμως και τι άλλο μας απάντησαν. Προσποστέθηκε και ακόμη ένα υποέργο απολωτριώσεων που εκτελούν σε συνεργασία με τις εταιρείες Όκο, ώστε να μετακινηθούν τα δίκτυα που σωστά προαναφέρατε πριν από λίγο, να μπορέσουν να δημοπρατήσουν το έργο, ώστε οι κάτοικοι της Νότιας Αθήνας να έχουν ένα έργο που το χρειάζονται. Αυτό όμως, κύριε Παπά, θα έπρεπε να έχει γίνει πριν το 2018. Θα ήταν άκομψο εν μέρους να ισχυριστώ ότι ένα τέτοιο έργο, όποιος επιδίωκε και να συνεχιστεί κατά αυτόν τον τρόπο, δεν θα ήταν μια οικονομική αιμορραγία για το ελληνικό δημόσιο. Δεν θα ήθελα να επανέλθω, γιατί νομίζω ότι τα στοιχεία που σας καταθέσαμε μαζί με την απόφαση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων θα έχετε τη διάθεση να τα διαβάσετε, οπότε εκεί θα αντιληφθείτε τι ακριβώς έχει γίνει. Σας ευχαριστώ πολύ.